Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σημαντικές αποφάσεις για τη δομή των στρατιωτικών δυνάμεων της Συμμαχίας υιοθέτησαν σήμερα στις Βρυξέλλες οι Υπουργοί Άμυνας των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Η πιο σημαντική από τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ αφορά τη δημιουργία στρατιωτικής μονάδας 100.000 ανδρών που θα έχει Βρετανό διοικητή και θα είναι ικανή να αρχίσει να αναπτύσσεται από την Αρκτική ως τη Μεσόγειο μέσα σε μία εβδομάδα. Στη σημερινή συνεδρίαση των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Ντικ Τσένι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεισφέρουν χερσαίες δυνάμεις στη νέα μονάδα. Λεπτομέρειες τεχνικής κυρίως φύσης δεν συζητήθηκαν ακόμη. Οι Υπουργοί Άμυνας των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συμφώνησαν επίσης να περιορίσουν δραστικά τις δυνάμεις του Βορειοατλαντικού Συμφώνου που από το 1949 έχουν παραταχθεί στην Κεντρική Ευρώπη με αποστολή να αποκρούσουν επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Συμφώνου της Βαρσοβίας που όμως τώρα έπαψε να υπάρχει. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ρόιτερ, οι αποφάσεις ελήφθησαν επειδή ελαττώνεται η σοβιετική στρατιωτική απειλή αλλά και γιατί θα ανακουφιστεί ο προϋπολογισμός για τις αμυντικές δυνάμεις των 16 χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Η νέα στρατηγική του Βορειοατλαντικού Συμφώνου θα εγκριθεί επίσημα από τη διάσκεψη κορυφής της Συμμαχίας που θα γίνει στο τέλος του χρόνου. Μετά τη συνεδρίαση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης έκανε δηλώσεις για τις οποίες μας ενημερώνει ο απεσταλμένος μας Γιώργος Αγγελής. Η νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ ορίζει τη δραστική μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων, τη δημιουργία ευέλικτων, ταχυκίνητων και πολυεθνικού χαρακτήρα μονάδων και τη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης μετά το πέρας της πρώτης μέρας της Συνόδου των Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Ο κ. Βαρβιτσιώτης δήλωσε ότι κατά τη Σύνοδο δεν συζητήθηκαν λεπτομέρειες, αλλά απλώς δόθηκαν οι γενικές κατευθύνσεις για τους νέους προσανατολισμούς της Συμμαχίας. Υπήρξε επίσης καθολική αναγνώριση της ανάγκης ύπαρξης του ΝΑΤΟ με ισχυρή την Ατλαντική πτέρυγα λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων σε πυρηνικά και συμβατικά όπλα που διαθέτει η Σοβιετική Ένωση. Η μεγαλύτερη από τις ομάδες ανταρτών της Αιθιοπίας που οι δυνάμεις της εισέβαλαν το πρωί στην πρωτεύουσα Άντις Αμπέμπα ανέλαβε τον έλεγχό της έως ότου σχηματιστεί μεταπατική κυβέρνηση. Για την κατάσταση στην Αιθιοπία ακούμε τον Γιάννη Συνοδεινό. Οι επικεφαλείς των ανταρτών διακήρυξαν πριν από λίγο ότι στην Αντίς Αμπέμπα αποκαταστάθηκαν η ειρήνη και η τάξη. Είπαν επίσης ότι η πτώση της πρωτεύουσας δεν είχε πολλά θύματα. Τα ξημερώματα οι αντάρτες με τη βοήθεια αρμάτων μάχης εισέβαλαν στην Αντίς Αμπέμπα και ανέτρεψαν τα υπολείμματα της μαρξιστικής κυβέρνησης. Ξένοι δημοσιογράφοι και διπλωμάτες που υπηρετούν στην Αντίς Αμπέμπα συμφωνούν ότι στα 17 χρόνια των μαρξιστών η Αιθιοπία γνώρισε μόνο πολέμους και πείνα. Χιλιάδες μαχητές, άλλοι με κοντά παντελόνια και άλλοι με πλαστικά σανδάλια, διέλυσαν τις τελευταίες αμυντικές γραμμές των κυβερνητικών στρατευμάτων μέσα σε 3 ώρες. Οι αντάρτες περιτύκλωσαν γρήγορα το προεδρικό μέγαρο και άρχισαν να το χτυπούν με όσα όπλα είχαν στη διάθεσή τους. Οι λίγοι κυβερνητικοί στρατιώτες παραδόθηκαν γρήγορα. Γύρω από το κτίριο του προεδρικού μεγάρου μετρήθηκαν μόνο 5 πτώματα. Σε κεντρικές οδούς της Αντίς Αμπέμπα έπεσαν και πυροβολισμοί, αλλά σταμάτησαν γρήγορα. Μετά από 30 χρόνια εφηλίου πολέμου, οι αντάρτες κατέκτησαν αυτό που ήθελαν. Το τίμημα όμως για τον πληθυσμό της Αιθιοπίας είναι σκληρό. Λόγω των μαχών, σταμάτησε η βοήθεια που έστελνε η Δύση στα θύματα της πείνας. Κανείς δεν ξέρει πότε θα επαναληφθεί. Στην Αιθιοπία μόνο κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα 7 εκατομμύρια άνθρωποι. Στο Λονδίνο, οι συνομιλίες που διοργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Η κυβερνητική αντιπροσωπεία μποϊκοτάρισε τις σημερινές συνομιλίες, διαμαρτυρόμενοι για την είσοδο των ανταρτών στην Αντίς Αμπέμπα. Πάντως, όπως μεταδόθηκε από την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, στην προσωρινή κυβέρνηση θα εκπροσωπηθούν όλες οι πλευρές περιλαμβανομένης και της κυβερνητικής, αλλά με άτομα που δεν κατηγορούνται για εγκλήματα. Ανοιχτό και εκρεμές παραμένει το θέμα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων και της αποπληρωμής του κατοχικού δανείου για την ελληνική κυβέρνηση, τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βίνο Πολύδωρας. Ειδικότερα για το δάνειο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν παρετείται το διεκδικήσεών της. Για τις αποζημιώσεις πρόσθεσε ότι κατά την παραμονή του Γερμανού καγκελάριου κ. Κόλ στην Κρήτη δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Ο κ. Πολύδωρας είπε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Σαμαράς δεν διεπίστωσε από τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών ούτε συμφωνία ούτε καν συζήτηση του θέματος των αποζημιώσεων μεταξύ των κ. Καραμαλή και Αντενάουερ το 1958. Η ελληνική πλευρά πάντως, τόνισε ο κ. Πολύδωρας, περιμένει και επιμένει. Η Ελλάδα κατέληξε, διατηρεί τα δικαιώματά της. Ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου, κ. Κόκκινος, ανήγγειλε σήμερα ότι τη Δευτέρα θα κληθεί να καταθέσει ο Γιώργος Κοσκοτάς, ο οποίος αναμένεται να μεταχθεί στην Αθήνα ως το Σάββατο. Σήμερα ολοκλήρωσαν την κατάθεσή τους οι σωματοφύλακες του Κοσκοτά, Ηρακλής Σιφακάκης και Βασίλης Μαμανέας.
Για τον πρώτο ζητήθηκε από την υπεράσπιση του κυρίου Τσοβόλα να κρατηθεί ως ψευδομάρτυρας και από την πλευρά του κυρίου Πέτσου να προσκομιστεί στο δικαστήριο το ποινικό του Μητρό. Ο πρόεδρος απέρριψε το πρώτο αίτημα και επιφυλάχθηκε για το δεύτερο. Ο κύριος Μαμανέας υποστήριξε ότι αυτός μετέφερε το κουτί των Πάμπερς με τα 90 εκατομμύρια στο αυτοκίνητο του Λούβαρη και ότι είδε τα χρήματα από ένα άνοιγμα του κουτιού. Είπε επίσης ότι μια άλλη φορά άκουσε τον Κοσκοτά μετά από επίσκεψη που υπέθεσε ότι έγινε στο σπίτι του Κουτσόγιωργα να βλαστημάει και να μονολογεί. Ως πότε θα τους πληρώνω ή θα την πληρώνω. Λόγω της νέας τριήμερης αποχής των δικηγόρων, η δίκη ενδέχεται να διακοπεί από αύριο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βύρων Πολύδωρας είπε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεννοούνται για την ασφαλή μεταγωγή του Κοσκοτά στην Αθήνα. Η κυβέρνηση πρόσθεσε παίρνει όλα τα μέτρα προστασίας του, όπως θα έκανε και στην περίπτωση κάθε Έλληνα πολίτη. Οι δηλώσεις του βουλευτή του συνασπισμού Νίκου Γαλανού για την έλευση Κοσκοτά έγιναν με προσωπική δική του ευθύνη. Αυτό αναφέρει το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυρίου Γαλανού, σύμφωνα με τις οποίες ο Κοσκοτάς πρέπει πρώτα να δικαστεί και μετά να καταθέσει ως μάρτυρας. Αυξάνονται οι τιμές των γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της ΕΟΚ. Ανακοινώνοντας σήμερα τις νέες τιμές, ο Υπουργός Γεωργίας Μιχάλης Παπακοσταντίνου εξέφρασε την ικανοποίησή του από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Η απόφαση προβλέπει για το ελαιόλαδο αύξηση 8,7%, για το χοιρινό κρέας 12,6%, το κρασί 12%, τα οποροκυπευτικά και το βαμβάκι 15,5%, το ρύζι 15%, το βοδινό κρέας και το αγελαδινό γάλα αύξηση 25%. Αντίθετα, αποφασίστηκε μείωση 6% για τα καπνά τύπου Virginia και 13% για τα μαύρα. Για τα υπόλοιπα, οι τιμές θα μείνουν αμετάβλητες. Αναχωρεί το Σάββατο για το Λουξεμβούργο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος θα πάρει μέρος στη σύνοδο των ηγετών της Συνομοσπονδίας των Σοσιαλιστικών Κομμάτων της Κοινότητας. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, με ειδήσεις για το χθεσινό αεροπορικό δυστύχημα στην Ταϊλάνδη και για το τελευταίο ταξίδι του Ρατζίπ Κάντι. Ακούμε την Οτίνη Λαρδάτου. Στη συμβολή των Ιερών Ποταμών, Γάγκη και Τζαμούνα, σκορπίστηκε σήμερα η τέφρα του Ρατζίπ Κάντι από το γιο του Ραχούλ. Αυτό ήταν το τέλος του τελευταίου της δυναστείας των Γκάντι, που προκάλεσε όμως τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί το κόμμα του Κογκρέσου για φθηνή ψηφοφθηρία. Εν τω μεταξύ, τα στελέχη του κόμματος ετοιμάζονται να εκλέξουν αύριο τον νέο ηγέτη του, που θα είναι μάλλον ο ηλικιωμένος πρώην υπουργός εξωτερικών Ναρασίχ Μαράο. Αν εκλεγεί, ο κύριος Ράο θα είναι πιθανόν μεταβατικός ηγέτης, κυρίως εξαιτίας της κακής του υγείας. Στην Ταϊλάνδη έφτασε ο Νίκι Λάουντα, ιδιοκτήτης του αεροπλάνου που συνετρίβει εκεί χθες, προκαλώντας το θάνατο των 223 επιβατών και μελών του πληρώματος. Ο κύριος Λάουντα έσπευσε να εκφράσει το σκεπτικισμό του για τις φήμες, σύμφωνα με τις οποίες το αεροπλάνο εξεράγει στον αέρα εξαιτίας κάποιας βόμβας. Προς το παρόν εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Πάντως, ο ίδιος ο Λάουντα τόνισε ότι δεν έχει ξανασυμβεί να διαλύεται ένα αεροπλάνο εν πτήση σε τόσο μικρά κομμάτια. Στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της τοκογλυφίας εμφανίστηκαν οι αδελφοί Γιώργος και Παναγιώτη Ζάχαρης. Και οι δύο ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και μεθαύριο Πέμπτη. Και οι δύο κρατούνται ως την ημέρα που θα απολογηθούν. Ο ένας από τους κατηγορουμένους, Γιώργος Ζάχαρης, υποστήριξε το πρωί ότι δεν έκανε τοκογλυφία αλλά χρηματοδοτήσεις. Απείλησε μάλιστα ότι θα πάρει τα λεφτά του και θα φύγει. Στη Ιουγκοσλαβία, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο καταψήφισε πρόταση μορφής κατά του Πρωθυπουργού Άντε Μάρκοβιτς. Ο κύριος Μάρκοβιτς έχει έρθει σε σύγκρουση με την κομμουνιστική κυβέρνηση της Σερβίας γιατί επιμένει στην ελεύθερη αγορά. Άλλες εξωτερικές ειδήσεις ακούμε από την Οτίν Ιναρδάτου. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Σοβιετικό πρόεδρο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την υπογραφή συμφωνίας για τον περιορισμό των συμβατικών όπλων στην Ευρώπη. Ο κ. Bush είπε ακόμη ότι ελπίζει πως πολύ σύντομα θα γίνει διάσκεψη κορυφής. Στη Βρέμη άρχισε το ετήσιο συνέδριο των Σοσιαλδημοκρατών του Γερμανικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης. Ο απερχόμενος πρόεδρος του κόμματος, Hans-Jochen Vogel, παραδίδει την προεδρία στον πρωθυπουργό του κρατηδίου Schleswig-Holstein, Björn Engholm, ο οποίος αναμένεται να εκλεγεί αύριο από το συνέδριο. Εν τω μεταξύ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας θα γίνει τον επόμενο φθινόπωρο ο Helmut Schlesinger. Μέχρι τώρα ήταν αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Στο Ισραήλ, οι Εβραίοι της Αιθιοπίας δίνουν τη δική τους μάχη για επιβίωση. Πάνω από 15.000 Αιθίωπες έφτασαν το Σαββατοκύριακο στο Ισραήλ και οι ελπίδες τους να βρουν δουλειά είναι ελάχιστες. Στο Κουβέιτ, οι ηγέτες της αντιπολίτευσης απέτησαν από τον Εμίρη Αλ-Σαμπάχ να άρει το στρατιωτικό νόμο. Το Κουβέιτ καταβάλει προσπάθειες να αναζωογονήσει την οικονομία του και να ανασυγκροτηθεί.
Στην Αβάνα έγιναν εκδηλώσεις για να τονιστεί η ολοκληρωτική αποχώρηση των κουβανικών στρατευμάτων από την Αγκόλα. Ο πρόεδρος της τελευταίας, Ζωζέ Ντουάρντο ντος Σάντος, απίθυνε έκκληση για βοήθεια για να νοικοδομήσει τη χώρα του που καταστράφηκε από τον 16χρονο εμφύλιο πόλεμο. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, ο Ανδρέας Λαζάνης. Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός στην υπηρετική Ελλάδα και στις βόρειο-ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου από το πρωί είναι πολύ πιθανό να βρέξει, να έχουμε και λίγες καταιγίδες και διαστήματα βελτίωση, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε ήλιο και μόνο το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν εκεί τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 8 μέχρι 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα παιδινά υπηρετικά από 11 μέχρι 21 και στα νησιά από 13 μέχρι 20 βαθμούς. Η περιοχή της Αττικής θα έχει λίγη συννεφιά που τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή προς το απόγευμα, θα αυξηθεί στα βόρεια του νομού όπου υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. Η άνεμη θα είναι δυτική βορειοδυτική μέτρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 13 μέχρι 21 βαθμούς. Η περιοχή της Θεσσαλονίκης θα έχει λίγη συννεφιά που το και εδώ το απόγευμα θα αυξηθεί. Υπάρχει και εδώ πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής ή καταιγίδας. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική μέτρη, ή θα εξασθενήσω βέβαια προοδευτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 12 μέχρι 17 βαθμούς. Σε όλη τη χώρα τώρα η άνεμη θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρη και στα νότια πελάγη πρόσκαιρα ισχυρή με ένταση εκεί μέχρι 6 μποφόρ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.